Αγαπητές φίλες και φίλοι, στη σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας που έχουμε στην ΔΕΗ, που είμαστε εδώ συμβολικά, τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να εκφράσουμε την αντίθεσή μας. Η πάλη που κάνουμε ενάντια στις ανατιμήσεις και στις διακοπές του ρεύματος και στους σχεδιασμούς τους γενικότερους, αυτό που έχουν καθίσει στο σβέρκο του λαού για να εξασφαλίσουν την ευτυχία τους, την ευτυχία του κεφαλαίου, εμείς ξεκινάμε αυτόν τον αγώνα. Σήμερα είναι η αρχή. Είμαστε εδώ συμβολικά για να πούμε ότι είμαστε αντίθετοι για το πανάκριβο ρεύμα και το σκοτάδι στο οποίο οδηγούν το λαό. Όλα αυτά γίνονται για τα κέρδη των λίγων. Για χρόνια προετοιμάζουν το λαό με πιασιάρικους όρους, απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, πράσινη μετάβαση, πράσινη ανάπτυξη, εξορθολογισμός, πλήθος νομοθετικών πρωτοβουλειών από τη σημερινή και τις θεσινές κυβερνήσεις. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Πράσινα χαράτια για το λαό και πράσινα κέρδη για τους λίγους και το κεφάλαιο. Όλα αυτά έρχονται να προσθεθούν σε ένα λαϊλατημένο λαϊκό εισόδημα. Εξαιτίας της κυριαρχίας του πλούτου και των εργαλείων που διαθέτει το πολιτικό προσωπικό του συστήματος, είναι γνωστή επομένως η αιτία. Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Μας εκπαιδεύουνε στο χαμήλωμα των προσδοκιών μας. Είμαστε στο 2021. Οι κάτοικοι του πλούτου κάνουν βόλτες στο διάστημα και ο λαός στο σκοτάδι. Μπορούμε να τους χαλάσουμε τα σχέδια. Ενωμένοι, όλοι μαζί, εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι, οργάνωση του αγώνα. Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος. Νομίζουν ότι ο λαός κοιμάται, πλην όμως θα ευθυδιαστούν και πολύ γρήγορα. Για να μπει φρένο σε αυτή την πολιτική, για να έχει ο λαός τη ζωή που του αξίζει, χρειάζεται να συσπηρωθούμε, να οργανωθούμε πολύ καλά και η Δημοτική Αρχή μαζί με τους φορείς θα πάρουμε ένα σύνολο πρωτοβουλειών και το επόμενο χρονικό διάστημα και μέσα στα πλαίσια της πανδημίας, τηρώντας τα μέτρα που πρέπει για να προστατευτεί η υγεία μας, εμείς θα σώσουμε το λαό και ο λαός θα σωθεί από το λαό. Επομένως, οργάνωση, αγώνας, θα συνεχίσουμε να είμαστε έτοιμοι, θα ακολουθήσει ανακοίνωση σε λίγο χρονικό διάστημα των επόμενων πρωτοβουλίων που θα πάρουμε. Βλέπετε ότι ετοιμάζουν τους πληστηριασμούς στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν κι άλλα μέτρα αντιλαϊκά και εμείς θα πρέπει να είμαστε ετοιμοπόλεμοι. Το δίκιο είναι με το μέρος του λαού. Ο λαός δουλεύει, χτίζει τα πάντα και για τα συμφέροντα των λίγων έρχονται όλα αυτά και γίνονται τέλειωμα. Άρα προχωρούμε ενωμένοι να είναι εδώ. Θα ανακοινωθεί το ψήφισμα της σημερινής μας συγκέντρωση, την οποία μετά στη συνέχεια οι φορείς θα πάμε πάνω στους εκπροσώπους της ΔΕΗ να τους το δώσουμε και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας με πολλές άλλες μορφές που θα ακολουθήσουν.